Λοιπόν, εδώ είμαστε Just 96 και 4, είμαι ο Αντώνης Χωράς, είναι η εκπομπή Fata Morgana και συζητούσαμε νωρίτερα για το Water Polo Plus Mini Tournament που θα γίνει στο Λουτράκι και όχι μόνο στο Λουτράκι, θα γίνει και στην Κόρινθο, στο Δημοτικό Κολυμπητήριο, το οποίο διοργανώνει η Agenda Sport Action και ο Ολυμπιονίκης Δημήτρης Ερετόπουλος με την υποστήριξη του Δήμου Λουτρακίου Πέρα Χώρας Αγίων Θοδώρων. Και γι' αυτό έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω τον καλό συνάδελφο και που βρίσκεται και στην επικοινωνία του διεθνούς τουρνουά αυτού, τον Νίκο Χαραλαμπόπουλο. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και στις ακροάτριές σου, μάλλον, και στους ακροατές. Θέλω να συμπληρώσω κάτι, ναι, ότι το γεγονός αυτό στηρίζει και ο Δήμος Κορίνθου και ο Δήμος Κορινθίων και βέβαια και μάλιστα πολύ πολύ έντονα, και θέλω να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον κύριο Γιώργο Μαγκλάρα, ο οποίος είναι στον αθλητικό οργανισμό του Δήμου, και θέλω να του δώσω συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα έχει προσπαθήσει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ναι, πολύ ωραία. Μας ήρθε μας η ανακοίνωση από το Δήμο Λουτρακίου Πέρα Χώρας Αγίων Θοδώρων. Οπότε λογικά θα περιμένουμε και αυτή του Δήμου Κορινθίων. Θα έρθει λογικά σήμερα. Ναι. Για πείτε μου λίγο τώρα, αυτό το τουρνουά πόσα χρόνια διοργανώνεται, ποια χρονιά είναι αυτή? Ωραία, από το 2015 διοργανώνεται. Αυτό θέλω να γνωρίζεις, Αντώνη, και οι ακροατές και οι ακροάτριες, ότι είναι η 13η διοργάνωση, όχι η 13η χρονιά. Μάλιστα. Είναι η 13η διοργάνωση του γεγονότος αυτού, το οποίο ξεκίνησε το 2015 από το Λουτράκι και από την από το Sports Camp με τον Σπύρο τον Καραβούλη, και το οποίο έχει διοργανωθεί κατ' επανάληψη στο Λουτράκι, στην Πάτρα, στο Βόλο, έχει περάσει και περνάει κάθε χρόνο, εκτός κορονοϊού βέβαια, τις εποχές του κορονοϊού, από τις τρεις αυτές πόλεις, από το Λουτράκι, από το Βόλο και από την Πάτρα. Είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται σε αναπτυξιακές ηλικίες και αυτό έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή στο αύριο, και για να μην πω το μεθαύριο, της ελληνικής υδατοσφαίρισης, που έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο. Μετέχουν ομάδες από όλη την Ελλάδα και βέβαια ομάδες από το εξωτερικό, και μάλιστα εάν δεν υπήρχε ο COVID και ο κορονοϊός, είναι βέβαιο ότι η διοργάνωση αυτή θα φιλοξενούσε πολλές ομάδες από το εξωτερικό και όχι λίγες, όπως είναι τώρα. Δηλαδή τον Μάιο, Πρωτομαγιά του 2020, θα γινόταν... Μόλις είχε ξεσπάσει ο κορονοϊός. Ακριβώς. Θα γινόταν στο Λουτράκι ένα ακόμη μεγαλύτερο γεγονός, στο οποίο είχαν δηλώσει συμμετοχή και είχαν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονές, τα πάντα, μεγάλα συγκροτήματα της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης, που έχουν μεγάλη παράδοση στο άθλημα. Σαν να λέμε δηλαδή η Μπαρτσελονέτα, η οποία είναι η Μπαρτσελώνα του πόλου. Σαν να η Γιούπ Ντουμπρόβνικ, σαν να λέμε η Λίβερπουλ του πόλου, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου, η Κανοτιέρη, η Νάπολη, μεγάλα συγκροτήματα τότε είχαν κλείσει συμμετοχή και φυσικά δεν ήρθαν ποτέ, έτσι, ποτέ λόγω του κορονοϊού, και σε αυτούς απευθύναμε πρόσκληση φέτος, αλλά και πάλι δεν έχουν συνέλθει όλος ο κόσμος στο θέμα αυτό. Μάλιστα. Βέβαια εμείς τώρα, θέλω να πω και κάτι άλλο, εύχομαι αυτή η περιπέτεια να μην στερήσει από κάποια παιδιά την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή, τη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Ναι, γιατί είναι και αυτό, άμα βγει θετικό ένα παιδί είναι... Αν βγει θετικό ένα παιδί, η ομάδα μπορεί να έρθει. Αν βγουν θετικά 4 παιδάκια, δεν μπορεί το τμήμα να έρθει. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πόσο μεγάλο θέμα υπάρχει στη διοργάνωση. Ναι. Δεν μιλάω για οικονομικό επίπεδο φυσικά, έτσι. Μιλάω για οργανωτικό επίπεδο. Ναι, ναι. Φανταστείτε δηλαδή, και εντάξει, υπάρχουν οι διαμονές των ανθρώπων στο Λουτράκι, το πρόγραμμα δεν μπορεί να γίνεται... να αλλάζει από ώρα σε ώρα και από στιγμή σε στιγμή. Άρα υπάρχει μια ανησυχία. Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία
από την εποχή του κορονοϊού για τέτοιες διοργανώσεις. Δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, μιλάμε για ανάλογες διοργανώσεις, ναι, οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Εύχομαι να μην υπάρξουν προβλήματα και τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι για τα παιδάκια αυτά σε ηλικίες, καταρχήν να πούμε τις ηλικίες, είναι K15, K13 και K11. Ναι, αυτό θα ρωτήσω. Ηλικίες 10 έως 15 ετών. Ναι. 10 έως 15 ετών. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι για αυτά τα παιδάκια είναι γιορτή η συμμετοχή τους σε αυτή την εκδήλωση. Βέβαια. Και τεράστια η αποκόμιση εμπειριών. Βέβαια. Τεράστια η αποκόμιση εμπειριών και γιορτή για τα παιδάκια. Γιορτή για τα παιδάκια, τα οποία φιλοξενούνται στο Sports Camp στο Λουτράκι. Η ατζέντα έχει τη διοργάνωση, η φιλοξενία γίνεται στο Sports Camp. Και οι γονείς των παιδιών αυτών ή οι συνοδοί, δεν ξέρω ποιοι είναι. Όχι, οι γονείς των παιδιών, όσοι έχουν δηλώσει, θα είναι σε κάποιους χώρους στην πόλη του Λουτρακίου. Στην πόλη του Λουτρακίου. Πόσες ομάδες συμμετέχουν? Η οποία είναι, θα σας πω τώρα, η οποία βέβαια πόλη του Λουτρακίου είναι αρκετά φιλόξενη για να μπορέσει να περάσει καλά κάποιος και μάλιστα σε ένα τριήμερο, έτσι. Και μάλιστα από ότι αν δεν αλλάξει κάτι. Σε πολύ καλές ημερομηνίες. Δραματικά, σε άριστες καιρικές συνθήκες. Ναι. Που αυτό θα είναι πολύ καλό για τα παιδάκια. Mm-hmm. Τα παιδάκια που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση. Ναι. Να μην κρυώσουν, να περάσουν όμορφα, να ξεκουραστούν και να αποκομίσουν μεγάλες εμπειρίες. Ναι. Τώρα, γίνεται σε τρεις κατηγορίες, όπως είπαμε. Στην κατηγορία των προ-μίνι, στην κατηγορία των μίνι παιδών και στην κατηγορία των παιδών. Mm-hmm. Σε τέσσερα κολυμβητήρια, τα δύο στο κολυμβητικό συγκρότημα με τις δύο κολυμβητικές δεξαμενές στο Λουτράκι, στο Sports Camp, στην πισίνα που υπάρχει στο Sports Camp για τους πολύ μικρούλιδες και βέβαια με την πολύ καλή συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων και στο κολυμβητήριο της Κορίνθου το Σάββατο και την Κυριακή όμως, όταν τα παιχνίδια θα είναι αρκετά και δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στο Λουτράκι. Ναι, μάλιστα. Οπότε δηλαδή στο Sport Camp θα γίνει μόνο τον προμήνυ, από ό,τι καταλαβαίνω. Οι μικρούλιδες. Πολύ μικρούλιδες. Ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει τη διοργάνωση? Βεβαίως μπορεί να την παρακολουθήσει κάτω από τα πρωτόκολλα τα οποία ισχύουν. Ό,τι ισχύει στον αθλητισμό ισχύει και εδώ. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Όση χωρητικότητα υπάρχει στα γήπεδα στην Ελλάδα, υπάρχει και εδώ. Mm-hmm. Έτσι, τα κολυμβητήρια είναι ανοιχτά όλα, δεν είναι κανένα κλειστό. Mm-hmm. Έτσι, και τα φυσικά, τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι το Α και το Ω, έτσι, δεν το συζητάμε. Ό,τι λέει το υγειονομικό πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα πρέπει να εφαρμοστεί πιστά στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Για πόσο κόσμο μιλάμε τώρα, για αθλητές και προπονητές? Και να βάλουμε ότι θα ήταν και πολύ περισσότεροι αν δεν είχαμε την όλη κατάσταση να μην έχει τελειώσει ο κορονοϊός ακόμη. Μου είπατε ότι θα μπορούσαν να είχαν έρθει και άλλη συλλογή και μεγάλη συλλογή. Ναι, από το εξωτερικό. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν είναι πόσοι θέλουν να έρθουν. Το θέμα είναι πόσοι μπορούν να παίξουν. Γιατί τα κολυμβητήρια έχουν μια δεδομένη χωρητικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να παίζεις από το πρωί. Δεν θέλω να πω ότι θα παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα παίζουν τα παιδιά. Αλλά δεν μπορεί να παίζουν στις 11 ώρα το βράδυ. Ναι. Δεν μπορεί να παίζουν στις 12 ώρα το βράδυ. Δεν βγαίνουν οι ώρες. Δεν βγαίνουν οι ώρες. Λοιπόν, το πρόγραμμα φιλοξενεί maximum 15 ομάδες ανακατηγορία. Μάλιστα. Οπότε μιλάμε για 40, για 45. Το κάθε κολυμβητήριο. Δηλαδή μιλάμε για περισσότερες ομάδες. Από 45. Περισσότερες ομάδες. Α, για το κάθε κολυμβητήριο. Ναι. 15 maximum ομάδες. Mm-hmm. Το κάθε κολυμβητήριο. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ξεκινάει από αύριο, 5η, 24 Μαρτίου και θα καταλήξει μέχρι την Κυριακή 27 Μαρτίου. Εδώ στην Κορινθία, σε Λουτράκι και Κόρινθο. Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία, αν θέλει, να δει και κάποιους αγώνες, να το ευχαριστηθεί. Αυτό που πρέπει να δει η περιοχή, Αντώνη, επειδή είσαι στον χώρο, μάλλον βρίσκεσαι στην περιοχή και αγωνιάς για την εξέλιξη της περιοχής σε όλα τα επίπεδα, mm-hmm. νομίζω. Αυτό που πρέπει να δουν στην περιοχή είναι πώς θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια κυψέλη στο χώρο της υδατοσφαίρης. Δεν υπάρχει. Τίποτα. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε και δεν υπήρχε κιόλας ποτέ. Ναι.
ναι, αυτό θα πρέπει να το δει, να το δει ο κόσμος, να το δουν οι παράγοντες της περιοχής. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Η Κόρινθος, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πώς να το πούμε τώρα, τις εγκαταστάσεις που θα μπορούσε να βοηθήσει μια τέτοια προσπάθεια. Αλλά το Λουτράκι, μιλάμε για δύο πισίνες, η μία είναι 50 και η άλλη 25, που θεωρώ ότι το πόλο θα έπρεπε να παίζει κάποιο ρόλο εκεί. Βέβαια. Και δεν... το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό που λέτε και είναι πάντα επίκαιρο. Δεν ξέρω το λόγο, δηλαδή κανείς δεν μου έχει απαντήσει ξεκάθαρα το λόγο για τον οποίο δεν έχει γίνει μια τέτοια προσπάθεια. Αλλά ξέρετε, πάντα κάθε αρχή είναι και δύσκολη, άρα δύσκολα κάποιος την κάνει την αρχή. Και η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να στηριχτεί από την τοπική κοινωνία, έτσι. Βέβαια. Τι να πω. Δεν ξέρω. Μακάρι τα επόμενα χρόνια και τέτοιου είδους τουρνουά να δίνουν το στίγμα για τα επόμενα χρόνια. Και όχι μόνο αυτό. Ένας άλλος προσανατολισμός των παραγόντων της περιοχής θα είναι και το κολύμπι, έτσι. Και το κολύμπι. Ναι. Τα κολυμπητήρια πρέπει να... Από τη στιγμή που λειτουργούν, έτσι, και δεν είναι κλειστά, γιατί υπάρχει και ένα άλλο τεράστιο θέμα τώρα, έτσι, το γνωρίζετε. Με τα κολυμπητήρια. Ναι. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί το να είσαι στο ποδόσφαιρο, στο handball, στο volley, στα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα, αλλά και ατομικά αθλήματα. Στο τένις, που είναι ατομικό. Ναι, εκεί λοιπόν το να μπορέσεις να λειτουργήσεις το χώρο δεν είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο. Ναι. Δηλαδή το να ανοίξεις τα φώτα σίγουρα είναι κόστος, έτσι, τώρα παραπάνω από ό,τι ήταν πριν. Ναι, αλλά είναι αυτό. Τα φώτα στο γήπεδο, έτσι, είναι κόστος τώρα πλέον μεγαλύτερο. Ναι. Και βασανίζει τις δημοτικές αρχές. Ναι. Γιατί τα γήπεδα και τα κολυμπητήρια είναι δημοτικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει κόστος. Όμως στην πισίνα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ναι. Γιατί μιλάμε για τη θέρμανση του νερού. Το οποίο στα περισσότερα, όχι σε όλα τα κολυμπητήρια, είναι ή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Το οποίο είναι και αυτά στα ύψη. Μισό λεπτό. Και υπάρχει το εξής. Εδώ και πολλά χρόνια, μάλλον πριν από πολλά χρόνια, τα κολυμπητήρια λειτουργούσαν με πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλιστα. Και όχι κίνησης. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια, αδιανόητο, προσωπική μου τοποθέτηση αυτή, αδιανόητο, τα κολυμπητήρια λειτουργούν με πετρέλαιο κίνησης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αδιανόητο, το κράτος. Ήταν απόφαση του κράτους, ήταν κεντρική απόφαση. Ήταν κρατική απόφαση. Mm-hmm. Και μάλιστα, επειδή ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στην ηγεσία του αθλητισμού και ο οποίος τι να πούμε τώρα, πώς να το πούμε, ότι βρισκόταν στο κολυμπητήριο μέρα νύχτα, mm-hmm. με 5 Ολυμπιακούς αγώνες και συμμετοχή σε 5 Ολυμπιάδες, έτσι, ο Γιώργος ο Μαυροτάς, ο νυν γενικός. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ανησυχεί λιγότερο, περισσότερο από τον Γιώργο τον Μαυροτά. Ο Γιώργος ο Μαυροτάς ανησυχεί πάρα πολύ. Ναι. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν πριν από λίγες μέρες για το θέμα αυτό, είπε ότι στις σκέψεις πλέον του Υπουργού Αθλητισμού και του ίδιου είναι μήπως τώρα μέσα στην ενεργειακή κρίση, αν και θα έλεγα ότι πρέπει να καθιερωθεί αυτό, τα κολυμπητήρια λειτουργούν με πετρέλαιο θέρμανσης και όχι κίνησης. Γιατί θα πρέπει να είναι μια τόσο μεγάλη απόφαση και ριζική, ας πούμε? Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο δύσκολο το να αλλάξει όλο αυτό. Από τη θέση αυτή που είσαι, νομίζω ότι έχεις το βήμα να μπορέσεις να ζητήσεις μια άποψη. Ναι. Αντί να μιλάω εγώ, να μιλήσει κάποιος που παίρνει αποφάσεις. Ναι, σημαντικό αυτό, σημαντικό. Βέβαια, αυτό το θέμα είναι κάτι που βασανίζει, ταλανίζει όλους τους δήμους, έτσι. Όλους τους δήμους. Δεν αντιλέγω, και στο τέλος η μπάλα παίρνει βέβαια τους αθλητές, που κάποιοι εκ των οποίων θέλουν να προχωρήσουν και να κάνουν κάτι και τελικά δεν μπορούν. Τους συλλόγους οι οποίοι αποτελούν το κύτταρο του αθλητισμού και οι οποίοι λειτουργούν τμήματα υποδομών. Mm-hmm. Το αύριο δηλαδή, το αύριο του αθλήματος, των αθλημάτων, ναι. Και τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας δήμος ο οποίος
εκτιμώ και από τα δεδομένα που υπάρχουν έχει οικονομική ευρωστία ο Δήμος Βόλου. Ναι. Ο Δήμος Βόλου. Ο κύριος Μπέος. Βεβαίως. Ο κύριος Μπέος έχει 3 πισίνες. Μάλιστα. Έχει 2 κολυμπητήρια 50, ένα κλειστό και ένα ανοιχτό και ένα 25. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Εκεί θα τους φέρεις υπάρχει μια ερώτηση. Βεβαίως υπάρχει, θα τους φέρεις. Υπάρχει. Φυσικά υπάρχει, θα τους φέρεις στην Α1 κατηγορία. Οι άνθρωποι, οι δημοτικοί παράγοντες ήταν ιδιαίτερα ανήσυχοι. Πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν ξέρω που έχουν καταλήξει αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν γνωρίζω. Αλλά ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι. Γιατί μέσα στην ενεργειακή κρίση σκέφτονταν το ένα κολυμπητήριο να μην το λειτουργούν. Και να παραμείνουν οι σύλλογοι στα υπόλοιπα. Είχε φτάσει σε αυτό το σημείο η κατάσταση. Δηλαδή, και δεν μπορεί κανείς να πει κάτι στο θέμα αυτό όταν τα έξοδα είναι υπέρογκα πλέον. Όχι, ναι, γιατί και ο κάθε Δήμος κάνει τη διαχείρισή του, έτσι. Δεν είναι μόνο μια εγκατάσταση που έχει να συντηρήσει. Είναι πολλά γήπεδα, είναι κλειστά γυμναστήρια. Ο Δήμος Ηλιούπολης στην Αθήνα, πάνω στο ίδιο θέμα, έλεγε τα εξής, ότι τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη πληρώσανε για φυσικό, αυτοί είχαν φυσικό αέριο σε μία πισίνα, έτσι, μία πισίνα είναι αυτή, ένα κολυμπητήριο 50 είναι, 50 μέτρων δηλαδή, ναι, για το διαστάσιο, πλήρωσαν 125.000 ευρώ το δίμηνο Δεκέμβρης Γενάρης για πετρέλαιο. Πριν αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα καύσιμα. Μάλιστα. Και η ενέργεια, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν πληρώσει 40.000 ευρώ. Μάλιστα. 40.000 με 125.000 ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και μάλιστα χρησιμοποιούν και ένα ειδικό πανί το οποίο έχουν αγοράσει, που κρατάει μια θερμοκρασία στο νερό. Ναι. Ενώ κάποιοι άλλοι δήμοι στην Αθήνα τα 120 τα κάνανε 140.000 ευρώ, 150.000 ευρώ. Έχουν το δίμηνο. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με τα κολυμπητήρια. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς μιλάμε εκεί για αθλήματα που έτσι κι αλλιώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι αδικημένα από πολλές απόψεις. Και τώρα νομίζω ότι έχουν αντιμετωπίσει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι, το οποίο δεν ξέρω πού θα βγάλει. Το κράτος πρέπει να δώσει, να εμφανιστεί. Πρέπει να εμφανιστεί και ο μόνος τρόπος για να εμφανιστεί είναι, την καταλαβαίνω εγώ την παγκόσμια κρίση, την ενεργειακή, αλλά δεν καταλαβαίνω την υψηλή φορολογία. Αυτό δεν μπορώ να καταλαβώ και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάει και ψηλά τις τιμές, διότι έχουμε δει τιμές από την Κύπρο, έχουν γνωστούς ανθρώπους στην Κύπρο, η οποία αγοράζει από εμάς καύσιμα. Εντάξει, είναι μια μεγάλη συζήτηση τώρα, άμα την ανοίξουμε αυτή δεν ξέρω που θα βγάλει. Το θέμα είναι να εμφανιστεί αυτό που είπατε, όχι το κράτος. Όχι που θα βγάλει, είναι υποχρέωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης να βγάλει κάπου. Όχι, να βγάλει, ναι, αν την ανοίξουμε εμείς οι δύο τώρα αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορούμε να την ανοίξουμε, γιατί όχι, μπορούμε να την ανοίξουμε, αλλά νομίζω υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι πολύ πιο έμπειροι σε τέτοια θέματα από εμάς. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να εκφραστούν. Καλύτερα, ακριβώς, προσωπικά να μην εκφραστώ για το θέμα αυτό. Έχω την άποψή μου όπως την έχεις και εσύ. Και βέβαια, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη, την ίδια άποψη έχει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ναι, έτσι νομίζω. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω τους αγγίζει όλους. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε έχουμε Water Polo Plus mini τουρνουά σε Λουτράκι και Κόρινθο. Ναι. Από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή. Θα δούμε έτσι ταλαντούχους, ας πούμε, μικρούς από 11 μέχρι και 15 ετών, μικρές ομάδες να συμμετέχουν. Περίπου 800 αθλητές και προπονητές θα βρίσκονται στο Λουτράκι αυτές τις ημέρες. Τα υπόλοιπα από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια σε όλους.